Λοιπόν, εάν δεν πάσχουμε από ομαδική σχιζοφρένεια, κάτι άλλο φταίει. Διότι διαβάζω τα εξής απίθανα και αυτό είναι ψήφισμα που προτείνει η πλειοψηφία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο το διαβάσατε γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Θα το διαβάσω λίγο πιο αργά για να καταλάβουμε τι λέει. Καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο το φαινόμενο αστυνομικής βίας. Μέχρι τώρα, κάθε φορά που προσπαθούσε να γίνει ένας πληστηριασμός, μπαίναν κάποιοι οι οποίοι με βία τον σταματούσαν. Συμφωνούμε σε αυτό? Πέρα από το εάν πρέπει ή δεν πρέπει, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί. Μακάρι ο κόσμος να ήταν ιδανικός. Αλλά δεν είναι. Όταν φεύγει ένα εκατοστάρικο από μια τράπεζα, είτε το κλέβει κάποιος με καλάστικοφ, είτε πάει σε έναν φτωχό άνθρωπο, πρέπει κάποιος να το συμπληρώσει. Πρόταση από αυτού δεν άκουσα. Αλλά εγώ λέω στην ουσία. Τόσα χρόνια. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το εξής. Η κυβέρνηση. Δηλαδή, η νόμιμη κυβέρνηση αποφάσισε να γίνουν πληστηριασμοί, όπως προβλέπει ο νόμος. Τόσον καιρό εμποδιζόντουσαν αυτοί από διάφορες ομάδες τραμπούκων. Πώς θα έπρεπε να εμποδιστούν από την αστυνομία? Δηλαδή, η αστυνομία δεν έχει το μονοπόλιο της νόμιμης βίας σε ένα οργανωμένο κράτος, ναι ή όχι? Είστε σαφείς, κύριε. Είστε νομικός. Είστε σαφείς. Επομένως, εδώ πώς θα έπρεπε η αστυνομία να υποδίσει αυτούς οι οποίοι με βία όλον αυτόν τον καιρό σπάζαν, υποδίζαν, προπυλακίζαν, δέρναν? Ωραία, τι θα έπρεπε να κάνει? Ωραία. Θα έπρεπε να λέει, θα έπρεπε να πει, αγαπητέ κύριε Τραμπούκε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ωραία, σας παρακαλώ, μήπως θα μπορούσατε να αποχωρήσετε? Αυτό θα έπρεπε να πει, ωραία, η αστυνομία. Εντάξει, κύριε. Ναι, τι εννοείτε, να καταλάβω? Ωραία, ναι, ότι καταδικάζετε το φαινόμενο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το φαινόμενο? Μισό λεπτό, τι καταδικάζετε? Εντάξει. Τι καταδικάζετε, τώρα, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας από τη θέση αυτή. Δεν κάνω διάλογο. Δεν έχω καταλάβει τι καταδικάζετε. Πέρα από την ασάφεια που λέτε εδώ, αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία μικρομεσαίων νοικοκυρών, θα το ορίσετε. Κάποια στιγμή θα μιλήσετε σοβαρά. Πώς ορίζετε? Πώς ορίζεται το μικρομεσαίο νοικοκυριό? Με τι? Με όρους μισθού, με όρους ετησίου εισοδήματος, με όρους ακίνητης περιουσίας? Πώς το ορίζεται αυτό? Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα κωμικό κείμενο. Αυτό είπα στην προηγούμενη, στην ομιλία μου πριν. Ότι πρόκειται για κωμικά κείμενα κωμικών θεσμών. Και το αναθρήσεις τα κωμικά πάντα εισπράττεις τραγωδία στο τέλος. Δηλαδή η αστυνομία να μην εφαρμόσει βία ποτέ? Να καταλάβω. Τι προτείνετε? Σε ψηφοφορία το ψήφισμα. Όπως έχετε τυπωθεί υπέρ, κατά, κατά είναι η δημιουργούμε μαζί, Λευκό, ο κύριος Πρωτονοτάριος, η κυρία Θανοπούλου, η κυρία Νικολιδάκη, η κυρία Βασιλάκη και Ράικο. Απέχουν. Εντάξει, απέχετε. Δεν είναι πρώτη. Εσείς με απέχετε. Η Ελληνική Αυγή απέχει. Για τα πρακτικά, η λαϊκή ψηφίζει κατά, γίνεται κατά πλειοψηφία δεκτό το ψήφισμα.